Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο των εργαζομένων της ΕΡΤΡΙΑ. Να καλωσορίσουμε στο στούντιο τον Θοδωρή Μάρτζο για να μας πει τις ειδήσεις στη νοηματική παράλληλα με την εξέλιξη του δελτίου. Πρώτη μας είδηση λοιπόν, η νέα πενθήμερη απεργία που έχουν κηρύξει οι διοικητικοί των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων. Την Τετάρτη λήγει η προθεσμία που έδωσε το Υπουργείο Παιδείας για την αποστολή των ονομάτων. Ας δούμε το θέμα. Των αρχών, οι προϊστάμενοι των διοικητικών υπηρεσιών των 8 πανεπιστημίων που πλήττονται από τη διαθεσιμότητα λαμβάνουν από την Παρασκευή το έγγραφο του Υπουργού Παιδείας με το οποίο ζητεί να στείλουν ονομαστικές λίστες των υπαλλήλων τους. Η προθεσμία λήγει την Τετάρτη. 7 ημέρες πριν όμως, ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος είχε φροντίσει να επιστρατεύσει 6 εισαγγελείς πλημελιωδικών ανά την Ελλάδα για να έχει εγκαίρως διευθύνσεις και ονόματα. Ούτε ένα καλοριφέρ δεν θα μπορούμε να φτιάξουμε, διότι έχουν φύγει όλη η τεχνική, όλο το τεχνικό συνεργείο, όλο το τεχνικό προσωπικό. Μπορεί να φανταστεί κανείς ένα πανεπιστήμιο το οποίο δεν θα έχει, για παράδειγμα, οικονομική υπηρεσία η οποία θα βγάζει τη μισθοδοσία και θα κάνει τους οικονομικούς λογαριασμούς, τις προμήθειες κτλ. Αυτό θα συμβεί σε εμάς, γιατί μας παίρνουν 55 υπαλλήλους από την οικονομική υπηρεσία. Σε συντονιστική σύσκεψη των διοικήσεων των 8 πανεπιστημίων καταγράφηκε αδυναμία τουλάχιστον 5 του Καποδιστριακού, του Μετσόβιου, του Αριστοτέλειου και των Ιδρυμάτων των Ιωαννίνων της Θεσσαλίας και της Κρήτης να ανταποκριθούν στην προθεσμία για αποστολή ονομαστικής λίστας διοικητικών υπαλλήλων, αφού οι υπηρεσίες τους δεν λειτουργούν καθόλου λόγω της παρατεταμένης απεργίας. Και στα 8 έχει παραταθεί η προθεσμία για την εγγραφή φοιτητών. Στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας τα μαθήματα ξεκίνησαν τη Δευτέρα και την ερχόμενη Δευτέρα θα αρχίσουν να γίνονται και οι εγγραφές φοιτητών. Από 14 μέχρι 21 θα κάνουμε εγγραφές ακόμα και αν είμαστε ξανά απεργοί. Αν είμαστε απεργοί θα ανοίξουμε τις γραμματείες και θα τις κάνουμε με απεργιακή περιφρούρηση, θα κάνουμε μόνο τις εγγραφές. Με την κατανομή των 1.349 αποχωρήσεων που έγινε από το Υπουργείο Παιδείας, καταργείται πλήρως η φύλαξη και στις 8 πανεπιστημίου πόλης, το 50% της υποστήριξης των βιβλιοθηκών και πάνω από το 60% της γενικότερης διοικητικής υποστήριξης. Τα τελευταία 15 χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Απιθύτα εδρεύει το γραφείο του Χία Λίν και για όσοι το ξέρουν είναι ο σύνδεσμος ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών. Μέσα από τον ΣΕΑΒ Χία Λίν δίνεται πρόσβαση σε 14.500 περίπου περιοδικά, σε πάρα πολλές επίσης βάσεις και σε ηλεκτρονικά βιβλία που αφορούν όχι μόνο το Απιθύτα αλλά όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα. Το γραφείο αυτό πιθανόν μέσα από τη διαθεσιμότητα θα κλείσει. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης με προσφυγές του στα δικαστήρια Ρεθύμνου κατάφερε να εκδοθούν προσωρινές διαταγές για την παραμονή των φυλάκων και των δύο βιβλιοθηκονόμων του Ιδρύματος. Έχουμε μια βιβλιοθήκη που είναι πρότυπο ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης. Πώς λοιπόν με προσωπικό που λείπουν περίπου 20 άτομα για να λειτουργήσει όπως πρέπει σε δύο πόλεις, μπορούμε να αφήσουμε να φύγουν δύο άτομα που είναι απολύτως απαραίτητα για την λειτουργία αυτής της βιβλιοθήκης. Τα πανεπιστήμια της Κρήτης, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας έχουν αναβάλει την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου. Να έχουμε κοντά στο στούντιο την Νίκη Χατζηδημητρίου για να μας ενημερώσει για τις κινητοποιήσεις στην μέση εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι ο αναβρασμός επικρατεί και στην μέση εκπαίδευση. Με συγκέντρωση διαμαρτυρίας, οι εκπαιδευτικοί των ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκη ζητούν τη ματέωση της σημερινής συνεδρίασης του Ανώτερου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διευθύνσης Κεντρικής Μακεδονίας, που θα στις υποχρεωτικές μετακινήσεις των εκπαιδευτικών. Σε ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι καλούν τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων να συμμετέχουν μαζικά στη συγκέντρωση για την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας και των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, για να μην γίνουν υποχρεωτικές μετακινήσεις για την προώθηση των διεκδικήσεων του κλάδου ενάντια στις διαθεσιμότητες απολύσεις των εκπαιδευτικών, αλλά και τα σχέδια της αποδόμησης του δημόσιου σχολείου. Να προσθέσουμε επίσης, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, έξω από το Δημαρχείο Θέρμης συγκεντρώθηκαν και για άλλη μια φορά γονείς και μαθητές από όλα τα σχολεία της περιοχής, διαμαρτυρώμενοι για το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών με λεωφορεία. Με συνθήματα, πλακάτ, οι μαθητές ζητούν να βρεθεί άμεσα λύση, καθώς η σχολική χρονιά βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει προκληθεί σωρία προβλημάτων από πολλές οικογένειες, οι οποίες δεν μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Χριστίνα.
Νίκη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου και να περάσουμε τώρα στο θέμα για τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Με 20ετή κάθειρξη λοιπόν στον Άκη Τσοχατζόπουλο, έπεσε η αυλαία σε μία από τις πλέον πολύκροτες υποθέσεις που δοκίμασαν τα αντανακλαστικά της ελληνικής δικαιοσύνης. Η ποινή δεν έχει ανασταλτικό χαρακτήρα, ενώ με 12 χρόνια κάθειρξη τιμωρήθηκαν η σύζυγος του Άκη, Βίκη Σταμάτη, και η κόρη του Αρετή. Να δούμε το θέμα. Βαρύ σοπέλεκη τη δικαιοσύνη. Η ανώτερη των ποινών, δηλαδή φυλάκιση 20 ετών, επιβλήθηκε στον Άκη Τσοχατζόπουλο. Ο πρώην υπουργός κρίθηκε ένοχος για τις χρυσές μίζες. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων έκρινε ότι είναι ένοχος για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση. Για τη μεγάλη αυτή υπόθεση πολιτικής διαφθοράς, το δικαστήριο εκδίδει την αποφασή του έπειτα από πεντάμινη διαδικασία με περίπου 60 συνεδριάσεις. Στην ανάγνωση της απόφασης, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, το δικαστήριο με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία και τις απολογίες των κατηγορουμένων έκρινε ότι ο πρώην Υπουργός διέπραξε το αδίκημα της κατεξακολούθηση δωροδοκίας, ζητώντας ωφελήματα για να καταρτιστούν συμβάσεις για τα τόρμενα και τα υποβρύχια. Κατά την κρίση του δικαστηρίου, ο πρώην Υπουργός ζητούσε ωφελήματα κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο Άμυνας από την άνοιξη του 1997 ως και τον Οκτώβριο του 2001. Ο συνδυασμός της ηλικίας του Άκη Τσοχατζόπουλου με την πρόβλεψη του νόμου για την επιμέτρηση που είναι χαμηλότερη για τους νεότερους κρατούμενους αναμένεται να τον οδηγήσει εκτός φυλακής βέβαια σε περίπου 44 μήνες. Από τους συνολικά 19 κατηγορούμενους της υπόθεσης, το δικαστήριο έκρινε ένοχους τους 17. Ένοχοι λοιπόν κρίθηκαν επίσης η νυν σύζυγός του Άκη Τσοχατζόπουλου, Βίκη Σταμάτη, με 12 έτη. Η κόρη του Αρετή Τσοχατζοπούλου, με επίσης 12 έτη. Ο εξάδερφός του Νίκο Ζήγρας, με 6 έτη. Η λογίστρια Εφροσύνη Λαμπροπούλου, 13 έτη. Ο κατασκευαστής Αστέριος Οικονομίδης, 12 έτη. Ο επιχειρηματίας Γιώργος Αχπατζίδης, 13 έτη. Ο Γιάννης Μπόκος, 16 έτη. Δικηγόρος Ταλίτα Τσεκούρα, 10 έτη. Οι εκπρόσωποι της υπεράκτιας εταιρείας Μορέλια, Οράτιος Μελάς με 10 έτη και Κωνσταντίνος Αντωνιάδης με 10 έτη. Ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης της υπεράκτιας εταιρείας Νόμπιλης, Νίκος Γιωργουλάκης με 10 έτη. Καθώς και ο δικηγόρος Γιώργος Κωνσταντάτος με 10 έτη. Ένοχοι, χωρίς την επιβαρυντική περίσταση της διάπραξης κατ' επάγγελμα νομιμοποίησης εσόδων, που κατά τον νόμο τιμωρείται με λιγότερα χρόνια, κρίθηκαν ο αδερφός της Βίκη Σταμάτη, Παναγιώτη Σταμάτης, με 6 έτη, η πρώην σύζυγος του Άκη Τσοχατζόπουλου, Γκούντρουν Τσοχατζοπούλου, με 6 έτη, ο πρώην βουλευτής και επιχειρηματίας στο χώρο των κατασκευών Φώτης Αρβανίτης και ο ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου Ιαννός Νίκος Καρατζάς, και οι δύο με 6 έτη. Τέλος, με την απόφασή του το δικαστήριο κήρυξε αθώους λόγω αμφιβολιών τον επιχειρηματία Παντελή Ζαχαριάδη και τον Κύπριο δικηγόρο Σπύρο Χατζηνικολάου. Έκλεισε λοιπόν τη Στρόφιγγα η Ομοσπονδία Βενζινοπολών Ελλάδος και οι 44 ενώσεις βενζινοπολών που συμμετέχουν σε αυτήν. Αποφάσισαν αποχή από τη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης λόγω των σοβαρών προβλημάτων που, όπως αναφέρουν, παραμένουν άλυτα λίγες ημέρες πριν την έναρξη, δηλαδή στις 15 Οκτωβρίου, της διάθεσης του πετρελαίου. Οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν σε τι τιμή θα αγοράσουν, ποιοι θα πάρουν το επίδομα, πώς θα το πάρουν και πότε. Οι βενζινοπόλεις δεν γνωρίζουν με ποιον τρόπο θα διακινηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, σημειώνει η Ομοσπονδία. Θυμίζεται ότι η περίοδος θέρμανσης ξεκινά, όπως είπαμε, στις 15 Οκτωβρίου και η τιμή του πετρελαίου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κλάδου, αναμένεται περίπου στο 1,30 ευρώ το λίτρο. Πάμε σε μια υπόθεση διαφθοράς που σοκάρει. Με 50.000 ευρώ προσημειωμένα χαρτονομίσματα στην τσέπη, συνελήφθη ο πρόεδρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Σωτηρία, ο οποίος απαιτούσε το χρηματικό αυτό ποσό για να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Ο συνδικαλιστής συνελήφθη λίγη ώρα αφότου έφυγε από το σπίτι της διευθύντριας του νοσοκομείου, η οποία σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Αστυνομίας του έδωσε τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Οι εργαζόμενοι αντιδρούσαν εδώ και μήνες και είχαν καταλάβει αρκετές φορές το γραφείο της διοίκησης του νοσοκομείου προκειμένου να μην προχωρήσει η σύμβαση του νοσοκομείου με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών για τη δημιουργία κέντρου ελέγχων βιοϊσοδυναμίας για νοσήμων φαρμάκων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συνδικαλιστής αξίωσε ένα μέρος από τα 4 εκατομμύρια του προγράμματος ΕΣΠΑ που είχε δοθεί στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών
Αθηνών για να συνάψει τη σύμβαση με το νοσοκομείο Σωτηρία. Ενώ αναμένεται να διερευνηθεί εάν πίσω από τον χρηματισμό υπάρχουν συνεργοί άλλοι συνδικαλιστές ή εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από καταγγελία της διοίκησης του νοσοκομείου. Έχουμε κοντά μας τον Δημήτρη Μακρύ για να σχολιάσουμε αυτό το συμβάν. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βεβαίως πρόκειται για μια ποινική υπόθεση, η οποία όμως παίρνει πολιτικές διαστάσεις, διότι ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, προσπάθησε να γενικεύσει και να εκμεταλλευτεί το συγκεκριμένο γεγονός ενός από τους χιλιάδες ελαφροχέριδες που έχουν παρουσιαστεί το τελευταίο διάστημα από τα μέσα ενημέρωσης, για να πλήξει τον συνδικαλισμό, και όχι μόνο τον συνδικαλισμό βεβαίως, διότι στη δήλωσή του ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι νάπου όσοι φωνάζουν δεν έχουν αναγκαστικά δίκαιο, και το γεγονός ότι στην είδηση όπως την μεταφέρουν και όπως την μεταφέραμε και εμείς, όλα τα κανάλια μιλούν για προσπάθειες να βρεθεί αν υπάρχουν και άλλοι συνδικαλιστές που εμπλέκονται. Προσπαθεί προφανώς να ενεχοποιήσει ολόκληρο το συνδικαλιστικό κίνημα στη χώρα μας, σε μια περίοδο βεβαίως που η οργάνωση των πολιτών έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία. Οι γενικεύσεις αυτές είναι επικίνδυνες, διότι με την ίδια έννοια και μιας και την ίδια μέρα έχουμε την απόφαση του δικαστηρίου για έναν πολιτικό, για έναν υπουργό, πρώην υπουργό, τον Άκη Τσοχαντζόπουλο. Αν έφτανε ο κόσμος στη γενίκευση ότι όλοι οι πολιτικοί είναι το ίδιο, ότι δηλαδή όλοι υποφελήθηκαν οικονομικά από τη θέση την οποία είχαν και πλούτησαν μέσω αυτής, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα ήταν ιδιαιτέρως επικίνδυνο για την δημοκρατία. Εξάλλου, υπάρχει, επειδή παρακολούθησε ένα ρεπορτάζ που υπάρχει σε διάφορα ηλεκτρονικά μέσα, έχουν κάνει δηλώσεις όχι μόνο άλλες συνδικαλιστικές παρατάξεις πέραν αυτής της οποίας ηγείται ο συγκεκριμένος συνδικαλιστής, που έλεγαν ότι έτσι κι αλλιώς εξελέγει με την ΠΑΣΚΕ και μάλιστα για πρώτη φορά μετά από καιρό πήρε και τις ψήφους της ΔΑΚΕ, δηλαδή της κυβερνητικής συνδικαλιστικής παράταξης που λειτουργεί στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Δηλαδή το συμπέρασμα που προσπαθεί να βγει και να ενοχοποιήσει όλο το συνδικαλιστικό κίνημα, νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα επιπόλαια ενέργεια από πλευράς του Υπουργού Υγείας, αλλά βολική πρέπει να πούμε σε μια περίοδο που έτσι κι αλλιώς γίνεται μια προσπάθεια εξίσωσης διαφόρων και διαφορετικών πραγμάτων. Η θεωρία των δύο άκρων κλπ. Ναι. Κλπ, να μην επεκταθώ. Μάλιστα, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια. Να δούμε τώρα ένα θέμα για τον προϋπολογισμό που από χθες έχουμε αρχίσει να βλέπουμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Τα στικάκι που παρέδωσε ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρα στη Βουλή περιλαμβάνονται όλα τα μέτρα που μπορεί η κυβέρνηση να θεωρεί ότι δεν είναι νέα, γιατί έχουν ήδη ψηφιστεί, ωστόσο θα αγγίξουν τις τσέπες όλων το 2014. Το πρωτογενές πλεόνασμα για το οποίο παλεύουν κυβέρνηση και τρόικα και υπολογίζεται σε 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2014, θα προκύψουν, σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, από δραματική μείωση των κοινωνικών δαπανών 2,2 δισεκατομμυρίων και αύξηση της φορολογίας 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Σύμφωνα λοιπόν με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, καταργείται σχεδόν το σύνολο των φοροαπαλλαγών. Δεν θα υπάρχει έκπτωση φόρου για τόκους δανείων πρώτης κατοικίας, δίδακτρα, ασφάλιστρα, ενίκεια, ενώ ακόμα και η απαλλαγή από ιατρικά έξοδα θα δίνεται σε λίγους φορολογούμενους, καθώς θα πρέπει τα έξοδα αυτά να ξεπερνούν το 5% του συνολικού εισοδήματος. Για τα ενίκεια θεσπίζεται αυτοτελής φορολόγηση από το πρώτο ευρώ. Χιλιάδες μικροϊδιοκτήτες που έχουν εισόδημα από μισθώματα κινήτων χάνουν το μέχρι χθες αφορολόγητο των 5.000 ευρώ. Γιατί το εισόδημα από ενίκεια φορολογείται πλέον με συντελεστή 10% για τα πρώτα 12.000 ευρώ και με 33% για εισόδημα πάνω από αυτό το όριο. Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος που έχει ετήσιο εισόδημα από ενίκεια ύψους 8.000 ευρώ το 2012 πλήρωσε φόρο 300 ευρώ και το 2013 500 ευρώ παραπάνω. Αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χάνουν το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ που είχαν μέχρι και τα εισοδήματα του 2012, καθώς εφαρμόζεται συντελεστής φορολόγησης 26% από το πρώτο ευρώ. Η αβεβαιότητα που υπάρχει στην ίσπραξη των εσόδων επιχειρείται να καλυφθεί από μειώσεις δαπανών που έχουν βέβαια δημοσιονομικό αποτέλεσμα, αλλά συγκρατούν σε αρνητικό επίπεδο την κατανάλωση, τόσο την ιδιωτική, αφού μειώνονται εισοδήματα και παροχές, όσο και τη δημόσια. Εφόσον εμείς είμαστε συνεπείς προς δεσμεύσεις μας, θα αξιώσουμε, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012, την έμπρακτη συμβολή των εταίρων μας στην ελάφρυνση του δημόσιου χρέους. Θα αναζητήσουμε μέσα από τη διαπραγμάτευση τους βέλτιστους τρόπους.
Οι πρωτογενείς δαπάνες προβλέπεται να διαμορφωθούν περίπου στα 42 δισεκατομμύρια. Για μισθούς και συντάξεις, οι δαπάνες θα είναι οριακά μειωμένες κατά 133 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τις εκτιμήσεις του 2013. Μειωμένες θα είναι και οι επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών ταμείων και των νοσοκομείων, ενώ δεν περιλαμβάνεται και το μέτρο επιβολής εισφοράς επί του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων και σε αντιστάθμισμα αυτού, το Υπουργείο Εργασίας επεξεργάζεται στοχευμένες παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό σύστημα, οι οποίες τελούν υπό την αξιολόγηση της Τρόικας. Οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 7 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 350 εκατομμύρια σε σχέση με τις εκτιμήσεις για το 2013. Ωστόσο, φέτος καταγράφεται περικοπή κατά 200 εκατομμύρια σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό. Ξεπερνούν λοιπόν τους 780.000 οι δικαιούχοι που κατέθεσαν τελικά μέσω του TaxisNet αιτήσεις για οικογενειακά επιδόματα, με την τρίτη φουρνιά των δόσεων να κατεβάλλεται σε 506.000 δικαιούχους την ερχόμενη Πέμπτη. Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Γεωργιάδη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο. Τελικά και παρά τις αρχικές προβλέψεις, Χριστίνα, όντως οι αιτήσεις ξεπέρασαν τους υπολογισμούς από το Υπουργείο, Εργασίας και Οικονομικών. Μέχρι την Πέμπτη στις 10 του μηνός θα καταβληθεί η δεύτερη δόση σε 266.000 άτομα, ενώ 240.000 δικαιούχοι θα πάρουν μαζί την πρώτη και τη δεύτερη δόση. Συνολικά έχουν υποβληθεί πάνω από 780.000 αιτήσεις και έχουν οριστικοποιηθεί μέχρι στιγμής σε 700.000. Μετά και την πληρωμή της ερχόμενης Πέμπτης, την πρώτη και δεύτερη δόση θα έχουν λάβει 506.000 δικαιούχοι, ενώ 200.000 εντάσσονται για πρώτη φορά στο σύστημα θα πάρουν αδρομικά τις τρεις δόσεις και την επόμενη καταβολή. Τώρα, ό,τι αφορά τις εφορίες, είχαμε μια ανακοίνωση ότι οι εφορίες θα δέχονται τα δικαιολογητικά των φορολογικών δηλώσεων ακόμα και από τους φορολογούμενους που έχουν χάσει την προθεσμία της 30 Σεπτεμβρίου. Την οδηγία αυτή έδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης, στις εφορίες, καθώς περισσότεροι από 100.000 φορολογούμενοι, αν και έχουν κληθεί, δεν έχουν ακόμα υποβάλει στην εφορία τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Επίσης, περιπτώσεις που οι ελεγκτές των εφορίων διαπιστώνουν με βάση τα δικαιολογητικά διαφορές μεταξύ των δηλωμένων και των πραγματικών δεδομένων, τότε η εφορία θα πρέπει να προχωρά στη διόρθωση της δήλωσης των φορολογουμένων και στην εκαθάρισή της, χωρίς να απαιτείται υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης. Χριστίνα. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2014 κατέθεσε χθες στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών, με πρωτογενές πλεόνασμα 344 εκατομμύριων ευρώ. Εκτιμάται από το Οικονομικό Επιτελείο ότι θα κλείσει ο προϋπολογισμός του 2013 παρά την υστέρηση των εσόδων και των προβλημάτων στα ασφαλιστικά ταμεία. Τώρα, σύμφωνα με εμπιστευτικά αρχεία που έρχονται σε αντίθεση με τις δημόσιες δηλώσεις του Ταμείου, που αποκαλύπτει η Wall Street Journal, την άνοιξη του 2010 στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπήρχαν φωνές που έλεγαν πως όλα γίνονται για την σταθεροποίηση της Ευρωζώνης και όχι τη σωτηρία της Ελλάδας. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο συμμετείχε στο πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας το 2010 παρά τις έντονες εσωτερικές διαφωνίες στους κόλπους του οργανισμού ως προς το εάν το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα λειτουργούσε, σύμφωνα με απόρριτα έγγραφα που φέρνει στο φως της δημοσιότητας η Wall Street Journal και τα οποία διαψεύδουν τις επίσημες δηλώσεις αξιωματούχων. Τα νέα στοιχεία αποκαλύπτονται ενώ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο υπάρχει και πάλι διαμάχη για το εάν θα πρέπει να υπάρξει νέα μείωση χρέους της Ελλάδας με τη συμμετοχή αυτή τη φορά του επίσημου τομέα. Το θέμα έχει προκαλέσει μεγάλη τριβή, καθώς αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως η Γερμανία αντιδρούν και δεν θέλουν να πληρώσουν το τίμημα οι φορολογούμενοι πολίτες τους. Το θέμα θα βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας κατά τη συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών από όλο τον κόσμο στη Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, αναφέρει το δημοσίευμα. Να περάσουμε σε ένα χρηστικό θέμα. Προβλήματα στις μετακινήσεις του με το μετρό και τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο θα έχει για την Αθήνα το επιβατικό κοινό την ερχόμενη Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου, από τις 11 έως τις 3 το μεσημέρι, λόγω τετράωρης τάσης εργασίας των εργαζομένων που διεκδικούν να αρθεί άμεσα το μέτρο της πολιτικής επιστράτευσης. Σε ανακοίνωσή τους, η Ένωση Εργαζομένων ΙΣΑΠ και το Σωματείο Ηλεκτροδηγών και λοιπόν Εργαζομένων Κίνησης στη στάση κατηγορούν την κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί με μειώσεις μισθών, διαθεσιμότητες και ισοπαίδωση των εργασιακών δικαιωμάτων τους, όπως λένε. Τις ώρες της στάσης εργασίας θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις των μελών των σωματείων. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. 700.000 υπερορθόδοξοι σεφαραδίτες Εβραίοι
αποχαιρέτησαν τον ηγέτη του Σοβάντια Γιώσεφ και πνευματικό ηγέτη του υπερσυντηρητικού κόμματος ΣΑΣ, ο οποίος πέθανε το πρωί σε ηλικία 93 ετών. Σύμφωνα με την αστυνομία, η κηδεία του Γιώσεφ ήταν η μαζικότερη σε συμμετοχή που έχει γίνει ποτέ στην Ιερουσαλήμ και στη χώρα γενικότερα. Σε ένδειξη τιμής, το φέρετρο με τη σωρό του Ραβίνου Οβάντια Γιώσεφ μετέφεραν ο πρόεδρος της Ισραηλινής Δημοκρατίας, Σιμών Πέρες, και ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, ενώ ακόμη και ο Μαχμούντ Αμπάς εξέφρασε τα συλληπιτήρια της Παλαιστινιακής Αρχής στην οικογένεια του εκλειπώντος Ραβίνου, παρά τη μεγάλη αντιπαλότητά του που είχαν δείξει στο παρελθόν και είναι τελείως φυσικό, καθώς είναι απολύτως αντίπαλες ιδεολογικές ομάδες. Συνεχίζουμε με τα διεθνή. Πάμε στην Κίνα. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και χιλιάδες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Ύστερα από το πέρασμα του τυφώνα Φιτόου στην νοτιοανατολική Κίνα, πολλά σπίτια καταστράφηκαν ενώ τα λιμάνια και αεροδρόμια στην περιοχή παρέμειναν κλειστά. Ο Φιτόου έπληξε την πόλη Φάντινγκ στην επαρχία Φουτζιάν το πρωί της Δευτέρας με ανέμους που έφταναν σε ταχύτητα τα 151 χιλιόμετρα την ώρα. Ωστόσο, αναμένεται να εξασθενήσει σύντομα, όπως μετέδωσε το κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων. 4 ακόμη άνθρωποι αγνοούνται, αναφέρει το πρακτορείο. Οι πτήσεις και οι υπηρεσίες των τρένων διακόπησαν στην επαρχία Ζενγιάνγκ, νότια της Σανγκάης. Ο τυφώνας κατέστρεψε τουλάχιστον 1.700 σπίτια και 46.800 εκτάρια καλλιεργήσιμων εκτάσεων και είναι ο 23ος τυφώνας που έχει πλήξει φέτος στην Κίνα. Εσάς κυρίες και κύριοι που μας παρακολουθήσατε, από όλους εμάς λοιπόν, καλό μεσημέρι, θα τα πούμε αύριο.